Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους του Θεατρικού Ομίλου Άνδρου, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή σας τη συμμετοχή σε αυτή την τιμητική παράσταση που έχουμε σήμερα και όλες οι παραστάσεις που είναι αφιερωμένες στους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν το Θεατρικό Όμιλο και ήταν στυλοβάτες. Και θα ξεκινήσω από τον πατέρα και ιδρυτή του Θεατρικού Ομίλου Άνδρου, τον άνθρωπο με άρφα κεφαλαίο και εξαιρετικό επιστήμονα, Νίκο Θεολόγου. Τον εργάτη και στυλοβάτη με όλη τη σημασία της λέξεως, Ανέστη Χατζηθεοδόρου. Τον ταλαντούχο ηθοποιό του Θεάτρου Τέχνης με πολλές περγαμηνές, Κώστα Τσαπέκο. Και τον πολυβραβευμένο καλλιτέχνη του εξωτερικού που μας τίμησε στην Αμερική με πολλά βραβεία, ζωγράφο και σκηνοθέτη, Θόδωρο Παφαλούκο. Θέλω να σας πω ότι αυτή η πρεμιέρα είναι εις μνήμη αυτών των ανθρώπων που μέχρι τώρα στάθηκαν και πιστεύω ότι με το πνεύμα τους ακόμα ακολουθεί το Θεατρικό Όμιλο Άνδρου. Γι' αυτό, εις τη μνήμη τους, αφιερώνουμε αυτή την ημέρα όπου τα έσοδα θα διατεθούν στον Φιλανθρωπικό Πολιτιστικό Σύλλογο Απικίων. Ο Θεατρικός Όμιλος Άνδρου με παρακάλεσε να ξεκινήσουμε μετά αυτή τη διετία που περάσαμε, να βοηθήσω σε ανέβασμα τριών μονοπράκτων. Τα δύο είναι Αμερικάνων συγγραφέων και το τελευταίο είναι του Έλληνα συγγραφέα, του Ιάκωβου Καμπανέλη. Συγγνώμη, έχω και λίγο τράκ, δεν πειράζει. Οι δύο πρώτοι Αμερικάνοι, ο ένας μιλάει για την Ανδρία και ο άλλος για την αισιοδοξία που ακολουθείται από τα νιάτα. Αυτοί όμως δίνουν και ένα δίδαγμα, ή θέλουν να δώσουν ένα δίδαγμα, ότι όποιος αποφασίζει να πάρει, όποιος θελήσει να πάρει κάποιες αποφάσεις της ζωής, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές, πρέπει να τις υπερασπιστούν μέχρι το τέλος. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης βέβαια είναι, τότε που το έγραφε, δεν περίμενε ότι η μοναξιά σε συνδυασμό και λίγο με την Άνια θα ήταν τόσο πολύ διαδεδομένη. Και πάλι σας ευχαριστώ και να περνάτε καλά.